Αγαπητοί Χριστό αδελφοί, χαίρετε πάντοτε εν Κύριο. Μία ερώτηση η οποία γίνεται συχνά από πάρα πολλούς ανθρώπους είναι ποια είναι τα πιθανά συμπτώματα της μαγείας όπου μπορούμε να καταλάβουμε και να αντιληφθούμε ότι μας έχουν κάνει μάγια. Να τονίσουμε και να ξαναπούμε ακόμη μία φορά ότι αυτοί οι οποίοι κάνουν μάγια αλλά και αυτοί οι οποίοι ζητάνε σε κάποιους να κάνουν μάγια είναι άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται σε πλάνη, άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται μακριά από τον Χριστό και είναι άνθρωποι οι οποίοι, ενώ ο Χριστός ήρθε σε αυτόν τον κόσμο για εμάς τον άνθρωπο, για να σώσει τον άνθρωπο, για να εκβάλει έξω τον διάβολο, αυτοί οι άνθρωποι προσπαθούν να ξαναβάλουν τον διάβολο και τα δαιμόνια μέσα στη ζωή μας. Τα συμπτώματα λοιπόν της μαγείας είναι αμέτρητα, διαφέρουν από άνθρωπο σε άνθρωπο, όπως επίσης διαφέρουν και ανάλογα με το τι μάγια μας έχουν κάνει. Κάποιος ο οποίος το έχουν κάνει μάγια για να χωρίσει, μπορεί να έχει διαπληκτισμούς με τον ή την σύζυγο. Κάποιος ο οποίος το έχουν κάνει μάγια για να μην πηγαίνει καλά επαγγελματικά, θα έχει προβλήματα στην επαγγελματική του ζωή. Πάμε όμως να δούμε συνολικά το ποια είναι τα πιο πιθανά συμπτώματα της μαγείας. Να πούμε ότι το μάτι, το πιο πιθανό του σύμπτωμα μαγείας είναι το ότι υπάρχουν κάποιοι πονοκέφαλοι ή μπορεί να είναι κάποιος βήχας. Ο βήχας πολλές φορές όμως μπορεί να είναι είτε από υγρασία είτε από κάποιες μυρωδιές από κολόνιες που μας ενοχλούν, όπως για παράδειγμα εμένα με ενοχλούν οι κολόνιες και με ενοχλεί και η υγρασία και αυτό που μερικές φορές μου προκαλεί βήχα. Να μην τα αναθέτουμε όλα στη μαγεία, όπως επίσης και η πολλή υγρασία μπορεί να μας δημιουργεί πονοκέφαλο. Να μην τα λέμε όλα τα πράγματα ότι είναι είτε από μαγεία είτε από μάτι, διότι δεν είναι πάντα από αυτός ο λόγος ή αυτή η πηγή του πονοκεφάλου ή του βήχα. Μπορεί να είναι από κάποιο καιρικό φαινόμενο, από τη βροχή, από την υγρασία, από κάποια ηλίαση, από τον πάρα πολύ πολλές ώρες που καθίσαμε στον ήλιο. Τα συμπτώματα λοιπόν της μαγείας μπορεί να είναι πονοκέφαλοι και ημικρανίες. Μπορεί να είναι ζαλάδες και μπορεί να είναι κάποια μουδιάσματα σε κάποιο σημείο του σώματος. Η νευρικότητα, όπου μπορεί να έχει κάποιος άνθρωπος ξαφνικά, μπορεί κάποια μέρα κάπου, κάποια μέρα και μετά κάποιος άνθρωπος να έχει νευρικότητα στη ζωή του ή απέναντι σε κάποιο συγκεκριμένο άτομο ή σε μια κατάσταση ή στην εργασία του ή στην οικογένειά του. Η νευρικότητα είναι κάποιο σύμπτωμα. Το άγχος, η ασυμφωνία ανάμεσα στο ζευγάρι ή με τους συνεργάτες μας, οι ψυχικές και οι σωματικές διαταραχές στο σύνολό τους είναι ένα είδος μαγείας. Οι φοβίες που μπορεί ξαφνικά να ξεκινήσει να έχει κάποιος άνθρωπος και η απότομη αλλαγή στις συνήθειές μας. Ενώ είχαμε μια συνήθεια και κάναμε κάτι στη ζωή μας συνεχώς, η απότομη αλλαγή μπορεί να προέρχεται από την επίρρεια κάποιας μαγικής επιρροής. Η ψυχική κούραση, αλλά και η σωματική, πόνοι σε διάφορα μέρη του σώματός μας, τα οποία όμως δεν μπορούμε να τα δικαιολογήσουμε και όταν πηγαίνουμε στο γιατρό, ο γιατρός μας λέει ότι δεν έχουμε τίποτα. Δεν βρίσκει κάποια αιτία για τον πόνο τον οποίο έχουμε. Βάρος στο στήθος, το οποίο πολλές φορές μπορεί να το έχουμε το βράδυ ή κατά τη διάρκεια της ημέρας, αλλά επιτοπλίστον υπάρχει όταν είμαστε ξαπλωμένοι. Χασμουριτό, έντονο, ιδιαίτερα στο ναό, την ώρα της προσευχής και όταν φυλάμε τις εικόνες. Το χασμουριτό είναι κάποιο χαρακτηριστικό όταν κάποιος ξεκινήσει να έχει μια πνευματική ζωή, συνήθως την ώρα της προσευχής, μέσα στο ναό ή οποιαδήποτε πνευματικής εργασίας, μετάνοιες ή όταν σκεφτόμαστε να κάνουμε κάποια καλή πράξη μπορεί να έχουμε κάποιο χασμουριτό. Το χασμουριτό όμως όταν αυτό συνεχίζεται ξεκινώντας την πνευματική ζωή και μετά από κάποιο μεγάλο χρονικό διάστημα συνεχίζουμε και έχουμε αυτό το χασμουριτό είναι κάποιο πιθανό σύμπτωμα μαγείας. Ο χωρισμός ανάμεσα στα ζευγάρια, αυτό το γνωρίζουμε όλοι. Η κυκλοθυμία που μπορούμε να έχουμε στην περιφορά μας και στο χαρακτήρα μας,
προβλήματα στο επαγγελματικό τομέα, συχνή απώλεια σε διάφορα αντικείμενα, η διχόνοια μέσα στην οικογένεια, ανάμεσα στα αδέρφια, ανάμεσα στους γονείς με τα παιδιά, η σεξουαλική αποστροφή πολλές φορές μπορεί να θεωρηθεί είδος μαγείας. Δηλαδή κάποιος άνθρωπος, κάποιο ζευγάρι, το οποίο είχε μια κανονική ερωτική επαφή και ξαφνικά βλέπει ότι αυτή η ερωτική επαφή δεν υφίσταται πλέον μεταξύ τους, αυτή η έλξη που πρέπει να έχει το ζευγάρι δεν υφίσταται, είναι κάποια μορφή και αυτό μαγείας. Όταν βλέπουμε ένα όνειρο, στην εκκλησία αυτό που λέμε είναι να μην δίνουμε σημασία στα όνειρα, να μην ασχολούμαστε με αυτά, αλλά θέλει προσοχή όταν υπάρχει ένα όνειρο το οποίο έρχεται, επανέρχεται το ίδιο ή σχεδόν το ίδιο, συνεχώς, ξανά και ξανά και ξανά, τότε αυτό μπορεί να είναι ένα προμήνυμα. Όταν υπάρχει πρόβλημα στην κοινωνικοποίηση του ατόμου, όταν ένα άτομο, ενώ ήταν κοινωνικό, ξαφνικά δεν μπορεί πλέον να κοινωνικοποιηθεί. Δεν μπορεί να μείνει μέσα στον κόσμο, να μείνει μέσα στο πλήθος. Όταν νομίζουμε ότι μας ακολουθούν σκιές ή ότι κάποιος άνθρωπος μας ακολουθεί, κάποιο πνεύμα, ότι κάτι γενικά είναι και μας βλέπει χωρίς αυτό να υφίσταται. Οι κακές σκέψεις, ακόμη και οι λιποθυμίες μπορεί να θεωρηθούν σε κάποια μορφή, σε ένα συμπτώμα μαγείας. Αυτά όλα φυσικά είναι ανάλογα και με το τι μάγια μας έχουν κάνει και ποιος μας τα έχει κάνει. Προβλήματα μπορούν να διακρίνουμε πολλές φορές οι γυναίκες στην έμεινο ρύση, όπου η έμεινο ρύση μπορεί να κρατάει για πάρα πολλές μέρες, ο γιατρός να μην μας λέει ότι δεν βλέπει κανένα πρόβλημα, δεν υπάρχει κανένα θέμα, όπως επίσης και η αλλαγή του χρώματος στην έμεινο ρύση θεωρείται μορφή μαγείας. Όταν υπάρχουν τάσεις αυτοκαταστροφής, αυτοκτονίας από κάποιο άτομο, προβλήματα με τα παιδιά, προβλήματα για την σύλληψη του κάποιου παιδιού, όταν προσπαθούμε να κάνουμε παιδί τα ζευγάρια και δεν μπορούμε να πιάσουμε παιδί και τις περισσότερες φορές ο γιατρός μας λέει ότι δεν υπάρχει κάποιο θέμα, τότε αυτό μπορεί να προέρχεται είτε από άγχος, είτε από κάποια μορφή μαγείας την οποία μας έχουν κάνει. Όταν δεν μπορούμε να βρούμε σύντροφο, μπορεί να μας έχουν κάποιοι κάνει κάποια μαγεία, άτομα της οικογένειάς μας, ώστε να μην βρούμε σύντροφο, είτε κάποιο άλλο άτομο, άντρας ή γυναίκα, ώστε να μην μπορούμε να βρούμε σύντροφο για να έρθουμε σε σχέση μαζί με αυτό το άτομο. Αυτά τα συμπτώματα όλα, ιδιαίτερα τα σωματικά συμπτώματα από αυτά που αναφέραμε, θα ήταν καλό πρώτα να εξετάζονται από κάποιον γιατρό. Εάν δούμε ότι ο γιατρός, κάνουμε εξετάσεις, ξανακάνουμε, πηγαίνουμε, ψάχνουμε και δεν βρίσκουμε τίποτα, θα είναι καλό τότε να κοιτάξουμε εάν έχουμε κάποια μαγεία από όλα αυτά τα οποία προαναφέραμε. Διότι όπως είχαμε προαναφέρει και σε παλαιότερο βίντεο, η μαγεία, ο Θεός θα μας δείξει κάποια συμπτώματα εάν έχουμε μάγεια ή όχι. Ζούμε την εποχή της επιστήμης. Ζούμε την εποχή του πειραματισμού. Η επιστήμη στηρίζεται πάνω στον πειραματισμό για να μπορέσει να προοδεύσει. Ας δούμε λοιπόν μήπως έχουμε κάποια μορφή μαγείας εάν αφού πρώτα αποκλείσουμε όλα αυτά τα οποία μας πει ο γιατρός μας. Επίσης, οι ψυχικές ασθένειες τις οποίες έχουμε στην ζωή μας σήμερα, οι ψυχικές ασθένειες οι οποίες έχουν αναπτυχθεί σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό, πάρα πολλές από αυτές προέρχονται από κάποια μορφή μαγείας, την οποία δεν το κοιτάξαμε όταν έπρεπε. Η πνευματική μας ανάπτυξη λοιπόν, η τήρηση των εντολών του Χριστού, η τήρηση αυτών των οποίων μας δίδαξαν και μας άφησαν ως παρακαταθήκη οι πατέρες της Εκκλησίας μας και η συνεχής προσπάθεια να ελέγξουμε εάν έχουμε κάποια μορφή μαγείας θα μας οδηγήσει μακριά από πάρα πολλά προβλήματα τα οποία θα έρθουν στη ζωή μας. Να είστε πάντοτε καλά και να χαίρεστε πάντοτε τον Κύριο.